carica. Μουδιασμένη παραμένει η οικογένεια αλλά και η τοπική κοινωνία της Αγίας Πελαγίας στο Ηράκλειο από το τραγικό τέλος του ηλικιωμένου ζευγαριού, με τους δύο να εντοπίζονται τελικά νεκροί, ο ένας σχεδόν δίπλα στον άλλον. Αντιμέτωποι με την τραγωδία ήρθαν τα παιδιά των δύο ηλικιωμένων, οι οποίοι φτάνοντας στο σπίτι αντίκρισαν στην αυλή νεκρό τον 82χρονο πατέρα και την 90χρονη μητέρα, παθαίνοντας σοκ στη θέα των άψυχων σωμάτων. Αντιμέτωποι με την τραγωδία ήρθαν ωστόσο οι συγγενείς του ηλικιωμένου ζευγαριού, οι οποίοι φτάνοντας σήμερα στην Αγία Πελαγία αντίκρισαν νεκρούς μάνα και πατέρα. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, πρόκειται για έναν συνδυασμό συμπτώσεων, με την 90χρονη να φαίνεται να πέφτει στο έδαφος για άγνωστη αιτία και να ακολουθεί η πτώση του 82χρονου στην προσπάθειά του να της παρέχει βοήθεια. Όπως ανέφερε στην κάμερα της Κρήτη TV ο γαμπρός των ηλικιωμένων, τα ευρήματα στην αυλή του σπιτιού είναι και αυτά που θα δώσουν φως στην υπόθεση. Και αυτό γιατί λίγα μέτρα πίσω από το άψυχο κορμί της 90χρονης βρέθηκαν τα υποδήματα του συζύγου της, στο σημείο δηλαδή όπου έκοβε ξύλα. Και με τον ίδιο ωστόσο να εντοπίζεται νεκρός λίγα μέτρα μπροστά από τη σύζυγό του. Ναι, μπαίνουν στο σπίτι, δεν ήταν κανείς και τους βρήκανε μετά απ' έξω. Απ' έξω, σε ποια κατάσταση? Έτσι. Φανταστώ, ήταν μέρες, έχει γίνει μέρες, έγινε. Τι σας είπαν? Δεν ξέρω τίποτα να σας πω. Σου λέω, εγώ τι είδα το πρωί που ήρθα, έτσι. Ναι. Η σταρά μου ήταν εκεί και αυτός ήταν εκεί κάτω. Ο πεθερός μου προφανώς καθάριζε κάτι κλαδιά εκεί πέρα. Ναι. Γιατί βρήκαμε το ψαλίδι κάτω, μια παντόφλα εδώ η άλλη εκεί. Προφανώς έπεσε η πεθερά μου, λέω τώρα, έτσι. Ναι, κασίες, ναι, έτσι, γιατί δεν ξέρει κανείς. Και έτρεξε να πάει τη σηκώσει και είτε γυλίστησε με τις παντόφλες τώρα και χτύπησε. Λέω, έτσι, δεν το ξέρει κανείς τι είναι, ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσαν άνδρες της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Ηρακλείου, όπου συνέλεξαν τα απαιτούμενα στοιχεία από τον τόπο όπου γράφτηκε η οικογενειακή τραγωδία. Με το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας να φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον να απομακρύνεται. Ζευγάρι, να φανταστώ, μέναν εδώ μόνοι τους, βοηθούσαν ένας τον άλλο. Ναι, μέναν εδώ μόνιμα. Εμείς ερχόμαστε κάθε δύο μέρες, τρεις. Τους μαγειρεύαμε, τους τακτοποιούσαμε. Αυτά. Μάλιστα. Τώρα. Επιμένω, ζευγάρι, να φανταστώ. Ναι, κανένα θέμα. Τα ακριβή αίτια πάντως του θανάτου των δύο ηλικιωμένων που ήταν γραφτό τους να ξεκινήσουν μαζί το μοναχικό ταξίδι θα δώσει νεκροψία νεκροτομή, ενώ η νεκρόσιμος ακολουθία, σύμφωνα με τα οικεία τους πρόσωπα, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα.